Γεια σας παιδιά, Ανθρώπους Gaming εδώ και σήμερα λοιπόν θα κάνω ένα πάρα πολύ σοβαρό βίντεο και όταν λέω σοβαρό εννοώ σοβαρότατο με ένα αρκετά σοβαρό unboxing. Τώρα, τι θα είναι αυτό το unboxing? Θα είναι ένα κινητό το οποίο δεν είναι δικό μου, ξεκαθαρίζω από τώρα. Είναι απλώς ενός ανθρώπου ο οποίος το έδωσε σε μένα να το κάνω unboxing. Και εμείς σήμερα, σαν ένα τόσο καλό κανάλι στο unboxing βίντεο που κάνουμε, θα κάνουμε και πλήρως την ανάλυση του κινητού αυτού. Τώρα, ας ξεκινήσουμε να σας πούμε ποιο κινητό είναι. Θυμώ λοιπόν με το Xiaomi Mi 9 Lite. Εδώ είναι. Τώρα όμως, θέλω λίγο πρώτα να σας πω τα βασικά χαρακτηριστικά, αυτά που ο καθένας εγώ όταν ακούει για ένα ωραίο κινητό θέλει να μάθει, ρε παιδί μου, έτσι τα βασικά, και μετά πάμε στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, αφήνω λίγο το κινητό για κάτω για να σας πω και τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν αυτού του κινητού. Λοιπόν, καταρχάς, τα χαρακτηριστικά αυτού του κινητού είναι ότι είναι dual SIM. Κυκλοφόρησε το 2019 και η ισχύ του βασικού επεξεργαστή είναι 2,2 GHz παρακαλώ. Οι πυρές λοιπόν του επεξεργαστή είναι 2x6, δηλαδή 8, η RAM είναι 6 GB και η ROM είναι 64 GB. Κάτι ακόμα που έχει είναι ότι έχει guard slot, απλά, και η ανάλυσή του είναι 2340x1080 pixels φυσικά και είναι Super AMOLED. Αυτά ήταν μερικά. Α, όχι, έχουμε κι άλλα, συγγνώμη. Ναι, υπάρχει φυσικά και μια τριπλή κάμερα. Ξέχασα να αναφέρω την κάμερα. Βασικά, πρώτα την κάμερα, πάνω απ' όλα, δεν έχει καμία σημασία. Τριπλή κάμερα, παρακαλώ. Με την πρώτη βασική κάμερα να έχει 48 MP. Τη δεύτερη βασική κάμερα 8 MP. Και την τρίτη 2 MP. Και πάμε λοιπόν λίγο στο βίντεο που επίσης θα πάθετε πλάκα. Το βίντεο λοιπόν του Mi 9 Lite διαθέτει 1080p με 30 fps, ok, περίπου το δικό μου είναι τόσο, και 1080p με 60 fps, αλλά και 4K με 30 fps. Το δικό μου κινητό πιάνει 2K με 30 fps νομίζω, αλλά αυτό το συγκεκριμένο που θα σας δείξω πιάνει 4K με 30 fps. Δεν ξέρω αν πιάνει και 60, δεν το πολύ έφταξα για να είμαι σίγουρος, αλλά στα σίγουρα σας λέω πως πιάνει και 30 fps. Επίσης, κάτι ένα μεγάλο χαρακτηριστικό αυτού του κινητού που θα το εξηγήσουμε και πιο μετά με λεπτομέρεια είναι ότι έχει μια μπαταρία που διαρκεί 2 μέρες. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι η μπαταρία του είναι 4030 μιλιαμπερόρια μπαταρία. Ναι, είναι πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, κάτι που πρέπει να πω επίσης είναι ότι η φόρτιση που έχει, έχει μια γρήγορη φόρτιση, 18 W, και επαναφέρει τη συσκευή σε μικρό χρονικό διάστημα. Λοιπόν, επίσης η οθόνη του Mi 9 Lite είναι η ίδια με την οθόνη του Mi 9. Είναι AMOLED με αποκατασκευή της Samsung. Προσφέρει λοιπόν ένα μεγάλο εύρος χρωμάτων με αντίθεση έως και 60.000 δια 1. Προσαρμόζεται έξυπνα στο περιβάλλον, δίνει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα φωτεινότητα σε κάθε περίπτωση. Η κάμερα λοιπόν είναι τη Sony. Είναι 48 MP. Και με την κάμερα είναι η κάμερα ευκρίνειας, θα το έχουμε καμπίτσιλς, και κάθε λεπτομέρεια παρουσιάζεται με μεγάλη ακρίβεια, παρακαλώ. Κάτι ακόμα που κάνει είναι ότι ο αισθητήρας βαθύς τονίζει βάθους, τονίζει το αντικείμενο της λήψης και θολώνει το background, κάνοντάς το κεντρικό σημείο κάθε φωτογραφίας. Νομίζω πως υπάρχει σε κάθε κινητό αυτό το πράγμα, αλλά μάλλον για να το αναφέρει στο Mi 9 Lite θα γίνεται πολύ πολύ καλύτερα και με περισσότερη ακρίβεια και στο θόλωμα των άλλων αντικειμένων, αλλά και στην κεντρική λήψη και με περισσότερη ακρίβεια στο κέντρο όταν βρίσκεις το αντικείμενο που θες. Φυσικά και θα σας δείξω φωτογραφίες, δεν είμαστε τέτοιο κανάλι, εμείς είμαστε πολύ επαγγελματικό κανάλι. Κάτι επίσης ακόμα πάρα πολύ σπουδαίο για αυτό το υπέροχο κινητό είναι ότι το κινητό διαθέτει selfie κάμερα 32 MP. Με τη selfie λοιπόν κάμερα υψηλής ευκρίνειας μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με ανάλυση έως και 6560x4928 pixels. Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες, θα μου μπαίνει πολύ παραπάνω η ώρα το βίντεο και δεν θέλω να είναι πολύ παραπάνω. Εάν θέλετε όμως μεγαλύτερες λεπτομέρειες, θα υπάρχουν link κάτω στην περιγραφή για να πάτε να τα δείτε όλα, τα διαβάσετε όλα και να τα δείτε γενικότερα. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε το unboxing, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε το unboxing κατσάβιδο, γιατί το unboxing κατσάβιδο είναι για σάπια πράγματα, εσύ, για τα δικά μου πράγματα. Επειδή αυτό είναι περί πολύ ιδιαίτερο unboxing, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα. It's time για εγχείρηση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο με το να ανοίξουμε το κουτάκι του. Με απαλές κινήσεις τρυπάμε λοιπόν αυτό,
Διότι εντάξει, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το χαλάσω ή να το έχω κάνει να το έχω ανοίξει ακριβώς. Τέλεια. Κοιτάξτε πόσο τέλεια το έχω ανοίξει. Λοιπόν, εδώ υπάρχει λοιπόν η ζελατίνα, την οποία θα την αφαιρέσουμε επαγγελματικά, παρακαλώ. Την κόψαμε τριγύρω και την αφαιρούμε. Η πρώτη ζελατίνα, το πάνω μέρος του κουτιού, και η δεύτερη ζελατίνα φεύγει με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Επειδή είμαστε πολύ επαγγελματίες εδώ. Και τώρα λοιπόν εδώ είναι το κουτάκι μας. Δεν υπάρχει κάτι από πίσω για να δείτε, ούτε από εδώ ούτε από τα πλάγια. Υπάρχει μόνο αυτό το οποίο λέει με λίγα λόγια, ξέρω εγώ, ότι εδώ υπάρχει 6 GB από μνήμη RAM και 64 από μνήμη ROM. Αλλά εντάξει, τα πάμε αυτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν βγάζοντας αργά και βασανιστικά το κουτί. Ας το αφήσουμε να πέσει μόνο του. Παιδιά, αυτό πραγματικά τρελαίνουμε τώρα. Πόσο μεγάλο κουτί είναι, άντε γες. Λοιπόν, έλα, βγήκε. Okay, λοιπόν, είναι σε μαύρο χρώμα, το ιστορικό του κουτιού δεν έχει κάτι. Το αφήνουμε για αρχή το κουτάκι, το οποίο πραγματικά είναι υπέροχο. Τώρα, το κινητό μας είναι αυτό, το οποίο είναι πραγματικά μαύρο, υπέροχο. 6,3... δεν ανέφερα επίσης στην πλακία μου, ότι έχει 6,39 inches AMOLED FHD οθόνη και 48 MB, το οποίο το είπα. Αφαιρούμε λοιπόν με προσοχή και ευλάβεια το κινητό από τη θήκη του, το οποίο, κοιτάξτε πραγματικά, παιδιά, θα πάθει απίστευτο. Θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη για να δούμε τα πράγματα που υπάρχουν μέσα στο κουτί. Για αρχή υπάρχει αυτό το οποίο είναι το μέρος όπου μπαίνει το κινητό, τίποτα σπουδαίο. Δεν έχει πολλά πράγματα αυτό το κουτί. Υπάρχει αυτό εδώ πέρα, θα το ανοίξουμε σε λίγο. Και μέσα λοιπόν υπάρχει αυτός εδώ πέρα ο φορτιστής, ο οποίος φυσικά και είναι γρήγορης φόρτισης, έτσι όσο το διάβασα 100 φορές. Είναι με ευρωπαϊκό τεχνολογιών, όπως και το κινητό είναι global, να ξέρετε. Και κάτι ακόμα που νομίζω πρέπει να αναφέρω είναι ότι νομίζω τα ανέφερα όλα. Τώρα, το καλωδιάκι είναι απλό USB, το οποίο είναι, νομίζω είναι 5,5 mm η συνδεσμότητα του κινητού. Είναι αυτό εδώ πέρα ένα πάρα πολύ απλό USB το οποίο έχουμε. Εντάξει, οκ, πολύ απλά τα πράγματα. Και τώρα μέσα υπάρχουν πράγματα, κουτιά, που μάλλον άμα τα σηκώσω δεν θα υπάρχει κάτι από μέσα. Λοιπόν, σε αυτό εδώ πέρα, και μετά πάμε και στο κινητό, φυσικά δεν είμαστε λύθοι. Wow. Εντάξει, φυσικά το χαρακτηριστικό το Xiaomi που έχει αυτό εδώ πέρα, το οποίο το έχω και εγώ για το δικό μου κινητό του Huawei, δεν έχει καμία σημασία. Εδώ πέρα υπάρχουν μερικά πράγματα, ξέρετε εδώ πέρα, για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι τα κινητά και τα smartphone και τα Xiaomi. Καλή φάση. Και πάμε λίγο στο ωραίο του κομμάτι, που είναι αυτό εδώ πέρα. Η Xiaomi λοιπόν, όπως δεν ξέρετε, όπως ξέρετε κι εσείς, σου κάνει τη χάρη και σου στέλνει μαζί και μια θήκη δωρεάν, η οποία όντως κάνει πράγματα, γιατί είναι μια απλή θήκη. Ωραία, διαφανές θήκη, που όντως είναι υπέροχη. Πολύ ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα χαρακτηριστικά που υπήρχαν μέσα στο κουτί και πάμε λίγο στο κινητό να το δούμε εσωτερικά και εξωτερικά φυσικά. Εξωτερικά είναι πραγματικά ένα υπέροχο κινητό. Ένα λεπτάκι τώρα να δούμε και πώς βγαίνουν αυτά. Αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να τα το βρει, εντάξει, δεκτό. Λοιπόν, θέλω απλώς να ακούγεται. Αχ. Πώς κάνω έτσι. Πραγματικά αυτό που έχουν σχεδιάσει εδώ οι Xiaomi-δες, που το έχουν κάνει να βγαίνει όλο αυτό να είναι ένα μαζί, είναι πραγματικά υπέροχο, παιδιά. Αυτό μένει, το κρατάμε, φυσικά και το κρατάμε. Λοιπόν, παιδιά, το κινητό. Κοιτάξτε λίγο, πραγματικά φαίνομαι κι εγώ, γεια σας. Πραγματικά, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι το κινητό, Λάμπει από πίσω, έτσι. Αυτό θα το βγάλουμε μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λάμπει από πίσω. Και από μπροστά, κοιτάξτε μια οθονάρα που έχει. Είναι ένα κινητό με τρεις κάμερες, όπως βλέπετε. Α, κάτι που δεν είπα, ότι έχει και AI κάμερα. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται καν να το πω, νομίζω ότι το ξέρατε όλοι. Ας το ανοίξουμε λοιπόν εδώ μαζί μας. Είμαστε εδώ πέρα, ας το ανοίξουμε. Να δούμε και αν ανοίγει. Να το, Xiaomi. Πρέπει λίγο να το κάνω. Φορτώνει τα Xiaomi, μια χαρά. Παναγιά μου. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Δεν γίνεται αυτό που. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται. Αυτό εδώ πέρα αναβόσβησε, το είδατε κι εσείς λίγο. Όταν το άνοιξα, άρχισε να αναβοσβήνει. Πω, εντάξει, τι έχουν κάνει εδώ οι άνθρωποι, είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν είναι όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Αλλά πάμε να το δούμε γενικότερα και σαν κινητό, εντάξει. Σαν κινητό λοιπόν είναι έτσι. Δυστυχώς δεν έχω και πολύ καλή ανάλυση στο δικό μου κινητό για να σας δείξω αυτό το κινητό. Αλλά δεν νομίζω, πιστεύω να καταλαβαίνετε πόσο όμορφο είναι και πόσο τέλειο είναι. Δεν έχει κάτι πιο καινούριο από αυτά που γνωρίζετε.
πάω εγώ στην κάμερα, εκεί θέλω να μπω, εγώ στην κάμερα θέλω να μπω. Λοιπόν, να επιτρέπετε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε και λίγο στη selfie κάμερα. Δεν ξέρετε πόσο υπέροχη είναι. Θα δείξω, ίσως δείξω και τον εαυτό μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, και μπορεί σίγουρα να σηκώσω και πολύ πιο απαιτητικά παιχνίδια. Έχει Netflix, έχει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε λοιπόν, παιδιά, θα αφήσω κάπου εδώ το βίντεο. Θέλω να κάνετε ένα like, ένα like, ένα comment, ένα subscribe στο κανάλι μου. Να πατήσετε το καμπανάκι να ενημερώνεστε κάθε φορά για τα βίντεο μου. Σαν και αυτό, γιατί μπορεί να προκύψουν και άλλα τέτοια βίντεο που να δείχνω special πράγματα. Λοιπόν, τόσο πάντα, παιδιά. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Bye.